μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Ταφή ή καύση των νεκρών, ερώτημα. Είναι ένα από τα πολλά θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην ταλαιπωρημένη αυτή πατρίδα, όπου εκτός από την οικονομική κρίση, η πατρίδα μας μαστίζεται και από μια σειρά από ομοβροδία, θα λέγαμε, εξελίξεων και αλλαγών που έρχονται στην καθημερινή μας ζωή, που έχουν να κάνουν όμως με το αξιακό σύστημα και με την παράδοσή μας. Έτσι λοιπόν, ένα καινούργιο θέμα το οποίο έρχεται ως πρόβλημα στα τόσα άλλα είναι με τη μορφή πλέον διλήμματος, εάν και κατά πόσο πρέπει να συνεχίσουμε την παράδοση της ταφής των νεκρών ή να πάμε στη μοντέρνα εκδοχή της καύσης των νεκρών. Πολλοί υποστηρίζουν αυτή την άποψη ως μια λοιπόν εξέλιξη και βλέπουμε μάλιστα και πολλούς επωνύμους και αυτό αποτελεί και αφορμή, συνήθως επώνυμοι, καλλιτέχνες και άνθρωποι τέλος πάντων που έχουν μια ιδιαίτερη δημοσιότητα. Μερικοί από αυτούς θέτουν το θέμα μέσω των συγγενών τους, ότι όταν θα πεθάνω θέλω να μην ακολουθηθεί η διαδικασία της εξοδίου ακολουθίας, καμία σχέση με την πίστη, αλλά θέλω απλώς να γίνει καύση του σώματός μου. Αυτή είναι η εισαγωγή μιας κουβέντας που πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον, να δούμε και να έχουμε απαντήσεις στην επιχειρηματολογία αυτών των μοντέρνων επιλογών και λύσεων που σερβίρονται, να δούμε ποια είναι η θέση της Εκκλησίας, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι πιστοί και να δούμε τελικά αν όλα αυτά τα επιχειρήματα κάποιων υποστηρικτών της καύσης έχει να κάνει απλώς με μια συνέχεια στην πολεμική των Χριστομάχων να αποδομήσουν την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Κοντά μας ο καλός φίλος και τακτικός συνεργάτης, έκδοτος θεολόγος, ο κύριος Λάμπρος Κότζος, τον οποίον και καλωσορίζουμε, αγαπητέ Λάμπρο, είχαμε κάνει μια εκπομπή που ίσως είναι καλό μέσα από αυτή την σημερινή κουβέντα για την ταφή ή καύση των νεκρών, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στα πλαίσια της ενημέρωσης και της αφύπνισης του πιστού λαού. Και πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχεις εξαντλήσει και έχεις γράψει και γι' αυτό και έχεις μιλήσει. Και γι' αυτό. Οπότε νομίζουμε ότι η γνώση σου και η εμπειρία σου είναι πολυτιμότατη. Καλώς ήρθες και σήμερα. Καλησπέρα σας κύριε Μπλάνο, καλώς σας βρήκα για μια ακόμη φορά στην εκπομπή σας. Καλησπέρα και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Ξεκινώ και εγώ με την επισήμανση τη δική σας ότι δεν είναι πρόβλημα, αλλά είναι ένα πρόβλημα τεχνητό των χριστιανομάχων. Είναι μια ακόμα αντιχριστιανική ρουκέτα, είναι μια πρακτική που θέλουν να εφαρμόσουν κάποια κέντρα, κάποιοι άνθρωποι για να πλήξουν την ελληνοορθόδοξη παραδοσή μας. Μα θα ρωτήσει κάποιος και θα πει το τι θα κάνουν με τους νεκρούς είναι και αυτό πλήττει την παράδοσή μας. Ναι, πλήττει την παράδοσή μας. Γιατί εμείς που γνωρίζουμε την ιερότητα του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, εμείς που γνωρίζουμε τα παρεπόμενα του θανάτου και όπως η ορθόδοξη πίστη μας θεωρεί το θάνατο, το οποίο δεν τον θεωρεί εκμυδένιση, δεν τον θεωρεί ότι τελικά ο άνθρωπος τελειώνει εκείνη την ώρα, αλλά μπαίνει σε μια νέα φάση, εισέρχεται στην αιωνιότητα και αφήνει πίσω του άλλωστε θάνατος. Τι είναι, κύριε Μπλάνο, για εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς? Είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Έτσι. Η μεν ψυχή μεταβαίνει σε άλλο κόσμο, έτσι, επέκεινα αυτού του κόσμου, και το σώμα θάπτεται στο χώμα, στη γη, για να διαλυθεί. Και βέβαια για εμάς τους πιστούς που δεν ονομάζουμε πια τους τόπους της ταφής νεκροταφεία, δεν είναι νεκροταφεία για μας, αλλά είναι κημητήρια. Γιατί τα λέμε κημητήρια? Και ευτυχώς βέβαια πάρα πολλοί δήμοι τα τελευταία χρόνια πάλι τα λέγαμε νεκροταφεία, έτσι, ήταν μακάβρια αυτή η φράση. Τα λέμε κημητήρια. Γιατί
οι κεκοιμημένοι μας, έτσι ονομάζουμε τους νεκρούς, έτσι, τους, οι κεκοιμημένοι μας, οι νεκροί μας, κοιμούνται. Και θα κοιμούνται μέχρι που, όπως λέει και μας διαβεβαίωσε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός και οι υπόλοιποι συγγραφείς της Αγίας Γραφής, ότι κάποια στιγμή θα αναστηθούμε. Τι σημαίνει θα αναστηθούμε? Ότι το λέει και το σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Ότι τελικά συνειδητοί χριστιανοί θα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά. Μα βέβαια. Και αγαπητοί μου φίλοι, η κουβέντα γίνεται για να καταλάβουμε ότι τελικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν είμαστε συνειδητοί χριστιανοί ή όχι. Όχι, βέβαια. Οι συνειδητοί χριστιανοί δεν έχουν απορίες, θα έχουν λύσει αυτά τα θέματα. Το λέω από την αρχή. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, οπότε ένας χριστιανός, και καλά το είπατε και σας ευχαριστώ κύριε Πλάνο, ότι ένας ορθόδοξος χριστιανός δεν υπάρχει δίλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτόν. Γιατί όταν ομολογεί στο σύμβολο της πίστεως ότι προσδοκώ ανάσταση νεκρών, τελειώνει το θέμα. Έτσι. Και οι νεκροί μας κάποια στιγμή είναι βασική, βασικότατη πίστη. Μα τα σώματα θα αναστηθούν. Η ψυχή δεν πεθαίνει να αναστηθεί. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Να είναι. Και θα η ψυχή λοιπόν θα επιστρέψει στο σώμα και το σώμα θα ανακοινισμένο φυσικά, έτσι το σώμα θα γίνει ανάσταση νεκρών. Αν κάποιος έχει πνιγεί και έχει καθεί ανεξάρτητα ή έχει δολοφονηθεί άγρια και έχει κατακριουργηθεί. Ναι, ή στη θάλασσα πνίγηκε, ή κάει και οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα. Γιατί έρχεται και η σύγχρονη φυσική και δεν πάνε να μας μιλήσει για την αυθαρσία της ύλης. Δεν χάνετε τίποτα. Μέσα από τη δημιουργία δεν χάνετε τίποτα. Απλά αλλάζει μορφή. Γίνεται από ύλη ενέργεια, από ενέργεια ύλη και ούτω καθεξής. Αλλά δεν χάνεται τίποτα μέσα στην ύλη. Και τα ίδια λοιπόν αυτά τα μικρομόρια τα οποία θα διασωθούν, διασώζουν αυτά τα μικρομόρια του σώματός μας, θα ενωθεί, θα ξαναγίνει το σώμα και θα ζήσουμε πια αυτά αυθαρτοποιημένοι όπως το σώμα του Χριστού μας. Στην ίδια ακριβώς κατάμορφη, ακριβώς. Και αυθαρτοποιημένη πια. Ο οποίος δεν είχε ανάγκη βεβαίως τροφής. Ούτε τροφής, ούτε η φυσική νόμη. Δεν θα είμαστε όπως πριν. Δεν θα έχουμε τα αυλαβή πάθη να το πούμε. Ακριβώς. Θα έχουμε την ίδια μορφή. Θα είμαστε εύρωστοι, όπως ο Χριστός μας ήταν εύρωστος, ενώ δεινοπάθησε από το πάθος το σταυρό, την ταφή και λοιπά, έτσι, δεινοπάθησε ο Χριστός μας, όμως μετά την Ανάσταση ήταν εύρωστος, έτσι, και ωραίος, έτσι θα είμαστε κι εμείς. Θα είμαστε στην αιώνια αυθαρσία. Δηλαδή. Αυθαρσία, ακριβώς. Έτσι, κύριε Μπλάνο, με αυτή την προοπτική, με αυτή την λογική, εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τιμάμε τον όλο άνθρωπο, έτσι πρέπει να το δούμε, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα ψυχή. Ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα σώμα, αλλά είναι ψυχοσωματική οντότητα. Οπότε λοιπόν, όταν έχουμε την υποχρέωση να τιμάμε τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, τον τιμάμε ψυχοσωματικά. Αυτό δεν πρέπει να καταλάβουμε. Και δεν πάμε τώρα, βέβαια, ίσως θα μας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσουμε για κάποιους αρχαίους φιλοσόφους, για κάποιους αρχαίους αιρετικούς και σύγχρονους αιρετικούς, οι οποίοι υποτιμούν το σώμα. Για εμάς δεν είναι, εμείς τιμάμε το σώμα. Το σώμα μας, κύριε Μπλάνο, είναι δημιουργία του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο εκ του μηδενός, βέβαια, και από χώμα, το βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο εκεί της Γενέσεως, στην Παλαιά Διαθήκη, με ιδιαίτερο τρόπο. Όχι, δεν είπε γεννηθήτο όπως είπε για όλα τα δημιουργήματα, αλλά είπε έπλασε πυρό από τη γη, έφτιαξε τον άνθρωπο, τον έπλασε τον άνθρωπο και φύσισε στο πρόσωπό του, την ψυχή δηλαδή, με την ψυχή στον άνθρωπο και έγινε ο άνθρωπος, η ψυχή του ζώσα, δηλαδή ζωντανή ύπαρξη. Άρα λοιπόν, έχουμε την υποχρέωση να μην καταφρονούμε το σώμα, να το τιμάμε και είχαμε μπει την άλλη φορά στην εκπομπή αυτή που είπατε προηγουμένως, ήταν για την τιμή των ιερών λειψάνων και αναφέραμε πάρα πολλά στοιχεία γιατί πρέπει να τιμάμε τα ιερά λείψανα και όχι μόνο τα ιερά λείψανα αλλά και τα λείψανα των κοινών ανθρώπων όλων γιατί είναι πείνα του Θεού και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να καταστρέφουμε τον άνθρωπο είτε ζωντανός είναι αυτός την αυτοκτονία, ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα που κάποιοι θεωρούν την αυτοκτονία και ριμπλάνω ως ηρωισμό, όλα τα διαστρέψαμε τα πάντα. Λοιπόν, δεν είναι ηρωισμός λοιπόν η αυτοκτονία, αλλά είναι η εύκολη λύση. Ούτε λοιπόν να καταστρέφουμε τον άνθρωπο ως ζωντανή ύπαρξη, είναι τον σκοτώνουμε, αλλά ούτε και να καταστρέφουμε το υπόλοιμά του, το λείψανό του. Το καίμε, το καρβουνιάζουμε μέσα στα κρεματόρια. Είναι φοβερό και φρικτό. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που έκανε η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, τα πανάρχια χρόνια, που θάπτονται οι νεκροί στο χώμα,
πώς λέμε εκεί, στην αγκαλιά της γης, η μάνα γη. Επιστρέφουν λοιπόν. Και τι είπε, το σώμα, τι είπε, ναι, αυτό το είπε και ο ίδιος ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, ότι ο άνθρωπος αφότου αμάρτησε, αφότου εισέβαλε με την δική του θέληση τον θάνατο, τη φθορά και το θάνατο στη φύση του, είναι προορισμένος να πάει στη γη, να πεθάνει. Και τότε τι θα κάνει, ότι θα πάει στη γη από εκεί που προήλθε. Λοιπόν, να διαλυθεί με τα στοιχεία της γης. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και έχουμε λοιπόν, εφόσον η ίδια η Αγία Γραφή μας το επιτάσσει, έτσι, για να γίνει η ταφή, εμείς πρέπει να τα θάψουμε τους νεκρούς μας. Και αυτό λέει η παράδοσή μας. Αλλά όχι μόνο η χριστιανική μας παράδοση, κύριε Μπλάνο, αλλά και η ελληνική μας παράδοση. Ανατρέπουν. Ναι, γιατί μέσα στην επιχειρηματολογία όλων αυτών που θα τα δούμε. Οι αρχαίοι Έλληνες και για τους νεκρούς, λέει. Κάποιοι αναφέρονται, ναι, εκτός από την επιχειρηματολογία που θα την δούμε. Κάποιοι λένε, για παράδειγμα, θέτουν θέματα χωροταξικά. Ναι, θα τα δούμε αυτά. Ναι, ναι, είναι προβλήματα. Θέματα. Ναι. Συνειδησιακά. Ναι, συνειδησιακά κλπ. Αναφέρονται και παραπέμπουν και στους αρχαίους. Στους Έλληνες. Λοιπόν. Να τα δούμε όλα αυτά. Κύριε Πλάνο, ο δεν ψευδέστερο. Λοιπόν, βεβαίως υπήρχε στους αρχαίους λαούς, αλλά ας πάμε στους Έλληνες καλύτερα, είμαι εδώ, στους δικούς μας προγόνους. Βεβαίως υπήρχαν περιπτώσεις καύσης των νεκρών, αλλά προσέξτε. Πότε καίγαν τους νεκρούς? Στα πεδία των μαχών. Γιατί θα τους κάνανε? Για να πάρουν τις στάχτες από κάποια άλλη περιοχή, να την πάνε τις στάχτες στην πατρίδα. Εκεί λοιπόν για λόγους πρακτικούς καίγανε τους νεκρούς. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, αλλά αυτό δεν ήταν κανόνας. Κανόνας ήταν η ταφή. Γι' αυτό λοιπόν και ανακαλύπτονται σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε άλλα μέρη, νεκροταφεία. Και μάλιστα βρίσκουμε μέσα στα νεκροταφεία εκεί, στους τάβους, ακόμα πολύ τιματική μέρα που βάζανε με τους νεκρούς. Και μάλιστα τους έθαβαν με τιμές και με σε περίβαλους τάβους. Ας πάμε και στην Αμφίπολη. Και σήμερα εξάλλου η σκαπάνη των αρχαιολόγων, χάρη ακριβώς των όρων αυτών των λειψάνων που βρίσκουν, μπορούν και στην ουσία μας προσφέρουν και μας ταξιδεύουν στην ιστορία. Πολύ δύσκολες πληροφορίες, βέβαια, για τη ζωή και τα ήθη και τα έθιμα των αρχαίων και των λαών. Ας πάμε λόγω χάρη στην Αμφίπολη, εκεί που τα τελευταία χρόνια γίνεται η μεγάλη ανασκαφή εκεί και δεν ξέρουμε, βέβαια, υπάρχει ένας καταπληκτικός τάφος εκεί, ένα ταφικό συγκρότημα μάλλον στην Αμφίπολη της Μακεδονίας. Και εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να βρούμε ποιος ήταν αυτός ο ευγενής εκεί, αυτός ο ξακουστός εκεί, εν πάση περιπτώσει, που είχε θαυτεί. Λοιπόν, και άλλοι λένε για το Μέγαλο Έξοδο και δεν ξέρουμε τώρα, βέβαια, ίσως να μάθουμε κάποτε. Αλλά όμως βλέπουμε να υπάρχει μια πολυτελής ταφή. Ή στους τάφους της Βεργίνας, κύριε Μπλάνο, εκεί που εθάπτονται οι βασιλείς των Μακεδόνων, και βρήκαμε και τον τάφο του Φιλίππου του Δευτέρου. Λοιπόν, μην κύριε τα χρυσά μέσα με τους αμύθιτους θησαυρούς. Να πάμε πιο παλιά, να πάμε στις Μυκήνες. Βρέθηκε ο τάφος του Αγαμέμνονα εκεί και μάλιστα λένε και η μούμια του, λένε η προσωπίδα του. Λοιπόν, τάφοι λοιπόν, γεμάτη η Ελλάδα μας τάφους. Και οι αρχαίοι μας Έλληνα έθεβαν τους νεκρούς. Λοιπόν, και δεν είναι κανόνας η καύση. Αλλά ήταν η ταφή ο κανόνας. Η καύση ήταν σε έκτακτες περιπτώσεις. Να το πούμε αυτό, να το καταλάβουν και οι αγαπητοί μας, να το μάθουν και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές που τα γνωρίζουν, ότι οι αρχαίοι Έλληνες έθαβαν τους νεκρούς. Και οι Ρωμαίοι και κάποιοι άλλοι έτσι λαοί, μεσογειακοί λαοί. Βέβαια υπάρχουν και λαοί όμως. Και πολιτισμένοι. Βέβαια σε κάποιους απολύτως λαούς, δεν τους συζητάμε. Εκεί υπήρχε η καύση των νεκρών. Αν πάμε στους ανατολικούς λαούς, εκεί τους Ινδούς, Κινέζους και λοιπά, της Άπα Ανατολής. Μέχρι σήμερα εκεί, βέβαια, γιατί. Γιατί, κύριε Μπλάνο, οι θρησκείες αυτές των ανατολικών αυτών λαών έχουν απαξία στο σώμα. Το σώμα το θεωρούν κάτι το βδελικτό, το βρωμερό, το τρισάθλιο. Και μάλιστα. Το έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει και ίσως κάποιοι έχουν δει. Και θέλουν να το ξεφορτωθούν το σώμα. Εγώ είπα ότι είναι αποκρουστικό και εντελώς ανατριχιαστικό να δει κανείς περιπτώσεις, μιας και αναφέρεται τις Ινδίες, ότι στον ποταμό Γάγκη δεν τολμάει κανείς ούτε να κοιτάξει, διότι κυκλοφορούν πτώματα. Τα κουφάρια, τα πετάνε στον κίνδυνο, τα τάχα εκεί, να αγιαστούν στο δά. Υπάρχουν περιπτώσεις που πάνε να πεθάνουν εκεί και κάθονται και πεθαίνουν. Για να δούμε τη διαφορά, κύριε Μπλάνο. Πώς τιμούμε τους νεκρούς και μάλιστα θα προσφυγεί μας πρόσωπο. Ακριβώς, ακριβώς. Και θα δούμε παρακάτω την ψυχολογική πλευρά. Έχω δει
κύριε Σκότσο, και ταινίες που πλασάρει ο δυτικός τρόπος της παρακμής, αυτός η δυτική παρακμή, πλασάρεται μέσα από τις ταινίες, από τις διαφημίσεις. Σήμερα λοιπόν στο σαλόνι ενός δυτικού σπιτιού, εκεί που έχεις το ανθοδοχείο με τα λουλούδια, δίπλα έχεις και ένα βαζάκι με τη μαμά σου και τον παπά σου παραδείγμα σε άλλο βαζάκι. Το ξέρω, το ξέρω. Και είναι και της μόδας. Ναι, είναι της μόδας. Λοιπόν, να τελειώσω με λίγα με τους αμερικούς λαούς. Είχα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στο YouTube, κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο είναι φρικτό. Το είδα και έφρυξα πραγματικά. Στο Θιβέτ, μια ομάδα βουδιστών. Εδώ να κάνω μια παρένθεση τώρα και να πω ότι στους λαούς αυτούς και στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό το σώμα έχει αξία όσο κατοικεί μέσα η ψυχή. Είναι σαν το πουκάμισο. Αλλάζουμε πουκάμισο γιατί η ψυχή αφού κατά αυτούς μετενσαρκώνεται και ξανά μετενσαρκώνεται, χιλιάδες φορές μετενσαρκώνεται. Λοιπόν, κάθε φορά το σώμα είναι κάτι σαν το πουκάμισο που το αλλάζει. Λοιπόν, και είδα το εξής μακάβριο, ότι τα σώματα εκεί, τους νεκρούς, τους τεμαχίζουν και τους πετούν στα όρνια εκεί των Ιμαλαίων και τα τρώνε. Δηλαδή είδα ένα φρικτό βίντεο και έφρεξα και λέω, μα πόσο. Τι ποιοτική διαφορά έχουμε με αυτούς τους λαούς, με αυτές τις πίστες. Η πίστη μας η οποία αγαπά τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα και όσο είναι ζωντανός, αλλά και όσο είναι πεθαμένος. Έτσι, η παραδοσή μας, η ελληνοορθόδοξη παραδοσή μας, που θάπτουμε τους νεκρούς μας με τιμές. Λοιπόν, έρχονται όμως κάποιοι σήμερα, ακόμη υποτίθεται και άνθρωποι που της διπλανής πόρτας, οι οποίοι συμφωνούν στις εισαγόμενες αυτές ιδέες και πρακτικές και έχουν και επιχειρηματολογία, διότι τα νεκροταφεία, ξέρω εγώ, έχουν γεμίσει. Ναι. Θα ακούσεις πάρα πολλά που ίσως ακούγονται έτσι λογικά ή λογικοφαγή επιχειρήματα ή θέτουν θέματα περιβάλλοντος, μόλυνσης, υγειονομικών κανόνων. Ναι. Και άλλα θέματα. Και χρήματα πολλά, έτσι, εντάξει, ταφές. Λοιπόν, κύριε Πλάνο, δεν θέλω να. Πράγματι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, δεν τα αρνείται κανένας. Λοιπόν, πράγματι έτσι που κατήντησαν στις πόλεις οι ταφοί των νεκρών, είναι κάτι το αποκρουστικό, θα έλεγα. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, έτσι. Αν πάει κανείς εκεί, όλοι μας έχουμε πάει, βέβαια, έτυχε να πάμε στα νεκροταφεία στις πόλεις, ιδιαίτερα στις μεγαλοπόλεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Λοιπόν, εκεί πράγματι είναι το αδιαχώρητο. Θάβουν τους νεκρούς, ξεθάβουν τον ένα, θάβουν τον άλλον στο ίδιο σημείο. Πράγματι έχει κορεστεί το χώμα. Υπάρχει ένα κόστος το οποίο δεν θα πρέπει να το παραβλέψουμε. Υπάρχει ένα κόστος και υπάρχει μια εκμετάλλευση από πολλούς. Υπάρχει μια βιομηχανία από πίσω. Και οι Δήμοι κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα από τους νεκρούς, έτσι, πάρα πολλά χρήματα, αλλά και οι μαρμαράδες, οι λουλουδάδες, τα γραφεία. Είναι μια βιομηχανία, θα λέγαμε, μια επιχείρηση γύρω πίσω από το νεκρό, από το πρόβλημα του θανάτου. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι όχι απλά ζουν, αλλά θησαυρίζουν, θα έλεγα. Έτσι. Και μέσα από αυτή την εκμεταλλεύση, κατά τα ψέματα, χάνεται και η ουσία που έχει να κάνει με την τελετή και την τιμή προς την τιμή, βέβαια, και την προσευχή και την τιμή που πρέπει να αποδώσουμε στον δικό μας άνθρωπο, στον άνθρωπό μας, στην εικόνα του Θεού εν τέλει, έτσι. Λοιπόν, πράγματι υπάρχουν τα προβλήματα. Λοιπόν, ξεθάβουν τον έναν, τα μέσα θάβουν τον άλλον. Πράγματι, το χώμα έχει κορεστεί και δεν απορροφά τα λύπη και λοιπά από το χώμα. Και δεν λιώνουν οι νεκροί, δεν λιώνουν. Τους βγάζουν ύστερα από κάνα 2-3 χρόνια. Τους βρίσκουν κανάλια τους, τους πετάνε μέσα στο ασβέστη. Είναι κάποια μακάβρια πραγματικά φαινόμενα στα νεκροταφεία. Και πράγματι με αυτές τις πρακτικές και ο γύρω τόπος μολύνεται, δεν το συζητάμε έτσι, και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αυτά είναι προβλήματα. Αλλά πήγαινε πλάνο. Εμείς θα δημιουργήσουμε τα προβλήματα αυτά. Και είναι πολύ εύκολο να λυθούν. Να μεταφερθούν τα κημητήρια έξω από τις πόλεις. Να παρατηρηθούν, υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις. Όπως στα χωριά μας. Στα χωριά μας τι γίνεται, έχουμε πρόβλημα στα χωριά. Θάπτουν τους νεκρούς μας και παραμένουν εκεί ΕΣΑΗ. Κάπου βέβαια έχουν κάποια έθιμα και τους ξεθάβουν στα πολύ χρόνια, αλλά στα πιο πολλά μέρη οι και κοιμημένοι μας θάπτονται και παραμένουν εκεί ΕΣΑΗ μέχρι την Ανάσταση. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν μπορεί να βρεθεί η λύση. Ακόμα και για το οικονομικό, που υπάρχουν αστρονομικά ποσά, ακούμε πολλές φορές έτσι στα κημητήρια από τους Δήμους. Λοιπόν, και αυτό μπορεί να γίνει προς τα έξω και να μειώσουμε και την πολυτέλεια, κύριε Μπλάνο. Αυτή την ματαιοδοξία των τάφων, τα μάρμαρα, ακριβά μάρμαρα, ακριβές κατασκευές.
Λοιπόν, μα τι ενοξία! Αυτά δεν έχουν να τα δώσουν τίποτα στον κεκοιμημένο μας. Δεν τον τιμάνε αυτά τον κεκοιμημένο μας. Είναι για μας. Και στις βαπτίσεις, γιατί εδώ θα τα πάντα τα κάναμε. Να δώσουμε και απαντήσεις, ιδιαίτερα στη στενή εποχή που ζούμε την οικονομική. Αγαπητοί μου φίλοι, νομίζω ότι θα πρέπει και ο γάμος και η βάπτιση να γίνει καθαρά στα πλαίσια του θρησκευτικού τελετουργικού. Μυστήριο της Εκκλησίας μας. Μυστήριο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και να πούμε και το άλλο, ότι πολλές φορές και λοιπά. Δεν παντρεύεται γιατί δεν έχει χρήματα. Λέει να κάνει το. Ναι, να πας να ξοκλήσει, παντρευτεί. Συγγνώμη. Δεν έχει χρήματα να κάνει το γλέντι. Το γλέντι δηλαδή, να κάνει το γλέντι. Η ιστορία είναι για το γλέντι. Ναι, ή για τα ακριβά κουστούμια. Δεν ξέρω τι ήασουν. Για τον νηφικό τη νύφη. Εντάξει, βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά μπορούμε να γίνουν. Να γυρίσουμε στα απλά πράγματα και να εκτιμήσουμε την πίστη μας. Τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας. Αν πάει κανείς, τα οποία δεν κοστίζουν αυτά. Αν πάει κανείς στο Άγιον Όρος ή σε άλλες μοναστικές πολιτείες και δει εκεί τα κημητήρια των μοναχών, τι όμορφο που είναι, με ένα σταυρουδάκι και γύρω-γύρω πετρούλες. Αυτό είναι όλο. Αυτά είναι όλο, κύριε Μπλάνο. Ούτε φέρετρο δεν έχουν. Ούτε φέρετρο κάνει μοναχή. Του βάζουν βέβαια, ούτε φέρετρο. Μονάχα το φέρετρο. Στο κουκούλι, μονάχα το φέρετρο, το οποίο είναι, που το οποίο σε λίγο καιρό θα διαλυθεί πριν το σώμα από το φέρετρο, θα είναι νοβοπάν, είναι ευτελή εσωτερικά. Στοιχίζει μια περιουσία το φέρετρο. Μα τι οδοξίε αυτά τα πράγματα. Τα λουλούδια, όλε αυτέ τι ιστορίε. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι πρόβλημα, κύριε Μπλάνο, έτσι να ξαναγυρίσουμε πάλι στην κουβέντα μα. Δεν είναι λοιπόν πρόβλημα. Δεν υπάρχει δίλημα ταφή ή καύση, αλλά είναι τεχνητό το πρόβλημα. Και εμείς το δημιουργούμε οι ίδιοι. Λοιπόν, για εμάς τους χριστιανούς, για εμάς τους συνειδητά ορθοδόξους χριστιανούς, δεν υφίστανται τέτοια προβλήματα. Δεν υφίστανται πρόβλημα. Αλλά είπαμε ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν σκοπιμότητες. Και μεγάλη και συμφέροντα, γιατί μην νομίζουν κάποιοι. Σκοπιμότητες και συμφέροντα. Δηλαδή θα σταματήσουν οι business που γίνονται τώρα. Και η καύση θα γίνεται δωρεάν. Όχι βέβαια. Εντάξει, υπάρχει. Προφανώς βέβαια θα είναι πιο λίγα τα χρήματα από ό,τι λένε αυτοί, τουλάχιστον για την ώρα. Δηλαδή θα είναι πιο λίγα τα χρήματα. Και τώρα βέβαια ξέρετε, γίνεται και το άλλο. Παίρνουν τον νεκρό από την Ελλάδα, επειδή το θέλει ο Μακαρίτης, λοιπόν, να τον κάψουν, πάμε στην Βουλγαρία. Λοιπόν, αεροπορικά εισιτήρια, δεν ξέρω τι μεταφορές κλπ. Είναι ένα κόστος μεγάλο. Λοιπόν, για να ικανοποιήσουν την επιθυμία του μηδενιστή, αυτή γιατί πρέπει μηδενιστού μάλλον πρόκειτο. Το... Δηλαδή, όχι συνήθως, λογικά μια τέτοια απέτηση έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι άθεοι. Ακριβώς, με αθέους και μηδενιστές και χριστιανομάχους, ας πούμε έτσι. Ενώ βλέπετε, κύριε Μπλάνο, μια σεμνή κηδεία, τα πάντα κυλούν φυσιολογικά. Φυσιολογικά έτσι. Και βέβαια και ο θρήνος μέχρι ένα ορισμένο σημείο είναι και αυτός έτσι. Το μυρολόγιο, καλά, τα μυρολόγια είναι μια άλλη ιστορία. Και αυτά είχαν την παράδοση. Είχαν την παράδοση στους Έλληνες. Είχαν την αξία τους στην παράδοσή μας. Yeah. Έτσι. Και βλέπετε τώρα υπάρχουν και φτάνουμε στο σημείο ότι σε κάποια μια απάθεια έτσι. Σε μια απάθεια. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Μπλάνο. Να επανέλθουμε στο αυτό που είπε προηγουμένως, ότι οι άθεοι, οι χριστιανομάχοι, ξύνουν τα νύχια τους, θα λέγαμε, για να βρουν ευκαιρία να χτυπήσουν την Εκκλησία, να χτυπήσουν την Ορθόδοξη πίστη. Και σε σημεία που πονάει. Γιατί το θέμα της ταφής των νεκρών για εμάς τους Ορθόδοξους χριστιανούς έχει προηγούμενη μεγάλη σημασία, το είπαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, να μας χτυπήσουν σε αυτό. Για να πω το εξής, κύριε Μπλάνο. Να βάλω μια νοτελεία, θα μας επιτρέψετε, εκτός κι αν. Όχι, όχι, εντάξει, να συνεχίσουμε στο άλλο. Για το ψυχολογικό μέρος. Θα το δούμε αυτό, ναι. Και θα δούμε ακριβώς μετά και στο θεολογικό κομμάτι, να δούμε τι αναφέρει και η Αγία Γραφή. Ακριβώς. Δηλαδή, τι λένε τα ιερά μας κείμενα. Τι λέει η εκκλησιαστική μας ιστορία. Και ακριβώς να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σε βάθος πόσο σημασία έχει ο κόσμος. Ναι. Και γιατί δεν πρέπει να καίμε τους νεκρούς μας. Έτσι. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Ταφή ή καύση των νεκρών είναι το θέμα της σημερινής μας πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας με τον αγαπητό κύριο Λάμπρο Σκότζο, έγκριτο θεολόγο, άνθρωπο που έχει ασχοληθεί και με αυτό το θέμα, έχει γράψει, έχει αρθρογραφήσει. Είναι πολύ κρίσιμο γιατί μέσα σε όλο, όπως είπαμε αγαπητέ μου Λάμπρο, σε αυτό τον οριμαγδό των καθημερινών αλλαγών που πιεστικά επιβάλλονται στον σύγχρονο Έλληνα, εκτός από την οικονομική κρίση, ο κόσμος είναι σε σύγχυση, γιατί του ζητάνε να αλλάξει τα πάντα και κυρίως να αλλάξει ό,τι έχει να κάνει με την παράδοσή του και τα έθιμά του. Και το θέμα είναι, και το θέμα της ταφής ή καύσης των νεκρών έρχεται σε ένα δίλημα τυχαία, μεμονωμένα, ή μήπως τελικά όλα έχουν να κάνουν ακριβώς με την αποδόμηση του ιστορικού μας παρελθόντος, δηλαδή της ταυτότητάς μας. Μήπως τελικά, θα πάμε και στην συνέχεια της κουβέντας, αλλά μέσα στο μυαλό μου, αγαπητέ μου Λάμπρο, έτσι στροβιλίζεται ακριβώς η σκέψη και η ανησυχία ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Όχι κύριε Λάμπρο. Δεν γίνονται τυχαία, πολύ καλά το είπατε, είναι ένα μέρος του σχεδίου. Λέτε να είναι άσχετο το ότι θέλω να κάνω τα θρησκευτικά μας θρησκεολογία, να βγάλω την ορθόδοξη διδασκαλία μέσα στα θρησκευτικά μας και να βάλουμε να μαθαίνουμε για το Ισλάμ, για το Κοράνιο, για τις Βέδες των Ινδουιστών, για τα βιβλία των Βουδιστών και την πίστη των Βουδιστών. Δεν είναι άσχετο με την κάψη των νεκρών. Όλα έχουν μια συνάφεια. Λοιπόν, οι πάντες θέλουν, όχι οι πάντες, μάλλον συγκεκριμένα κέντρα, συγκεκριμένοι άνθρωποι, χριστιανομάχοι, θέλουν να αποδομήσουν την ορθόδοξη πίστη μας και την ελληνοορθόδοξη παραδοσή μας. Θέλουν αυτά να τα αποδομήσουν. Γιατί κύριε Μπλάνο, γιατί. Γιατί τους ενοχλεί η ορθόδοξη πίστη μας, είναι η ζωντανή πίστη, η ανώθευτη πίστη, λοιπόν, η οποία τους ενοχλεί. Αλλά υπάρχει και η αλήθεια ενοχλεί, αλλά όμως και η ελληνοορθόδοξη παραδοσή μας γίνεται εμπόδιο στα σχέδιά τους. Πρέπει λοιπόν να πάψουμε να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και ορθόδοξοι Έλληνες. Λοιπόν, εκεί σκοπεύουν, φαίνεται ολοκάθαρο, είναι ολοκάθαρο αυτό φαίνεται. Λοιπόν, εξού και τα συνθήματα που εντέγνως περνάνε, είμαστε όλοι μετανάστες. Και είμαστε όλοι μετανάστες. Όπου είμαστε μετανάστες. Για να αγαπήσεις και να συμπαθήσεις τον πράγματι ταλέπορο καθένα που έρχεται εδώ, άνθρωπο, συνάνθρωπό μας, συναισθηματικά για να σε επηρεάσουν, πετάνε εντέγνως οι παγκοσμιοποιητές τέτοια συνθήματα. Ακριβώς. Είμαστε όλοι μετανάστες. Όλοι μετανάστες. Που σημαίνει ότι θέλουν να ξεχάσεις ποια είναι η ταυτότητά σου. Ακριβώς, ναι, αυτό θέλουν. Αυτό το πατσαβούρι που θέλουν να κάνουν, τη μάζα, το μαζάνθρωπο, να μην ξέρεις από πού κρατάει σκούφια σου, να είσαι ένας από όλους αυτούς που... Ναι, πολίτης του κόσμου. Πολίτης του κόσμου, ακριβώς. Βεβαίως αυτό εξυπηρετεί και η εκμετάλλευση των χρησίμων ηλιθίων μέσα της ιδεολογίας. Γιατί οι διεθνιστές... Και οι έθνομηδενιστές δηλαδή εξυπηρετούν το σύστημα. Κοιτάξτε κύριε Πλάνο, χωρίς να το καταλαβαίνουν όλοι αυτοί. Ακριβώς. Ότι χρησιμοποιούνται ως χρήσιμη λήθη, όπως και όλα τα άλλα έχουν γίνει όργανα των παγκοσμιοποιητών. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος, τους είναι εμπόδιο. Ο άνθρωπος ο σκεπτόμενος θα αντιδράσει. Ενώ η μάζα δεν θα αντιδράσει. Η μάζα σύρεται. Η μάζα καθοδηγείται. Και αυτό πάνε να μας κάνουν μάζα. Θέλουν τηλεθεατές και καταναλωτές. Ακριβώς. Τηλεθεατές και καταναλωτές και χειροκροτητές. Και να λέμε μέσα όλα. Ό,τι θέλουν οι παγκοσμιοποιητές. Και είπαν παγκοσμιοποιητές. Σε παγκόσμια μορφή ολοκληρωτισμού πλέον. Το πιο απάνθρωπο, γιατί έχουν και τα εργαλεία πλέον για να το κάνουν αυτό. Έχουν τα μέσα βέβαια. Έχουν την οικονομία. Τη δύναμη, την οικονομία. Έχουν την ενημέρωση. Τα μέσα ενημέρωση. Ακριβώς, εκεί πέρα. Έχουν το τραπεζικό σύστημα. Ελέγχουν τα πάντα. Τα πάντα, ακριβώς. Και τους μένει τώρα, κύριε Μπλάνο, τους μένει. Στο τέλος θα πούμε, δεν χρειάζεται να σκέφτεστε, θα σκεφτόμαστε εμείς για εσάς. Ναι, ακριβώς. Και θα μας τα λύσουν όλα αυτά. Και κάποτε θα σκέφτονται, μάλιστα, κάνω μια παρένθεση τώρα. Ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι δεν θα σκέφτονται καν οι άνθρωποι, αλλά το κομπιούτερ. Έτσι. Και είπε ένας σύγχρονος μεγάλος επιστήμονας, ότι λέει όταν τα κομπιούτερ, η τεχνητή νοημοσύνη
αντικαταστήσει την νοημοσύνη των ανθρώπων, θα είναι και το τέλος του κόσμου, έτσι είπε. Σίγουρα, γιατί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση αυτή και λοιπόν. Λοιπόν, αυτή φαίνεται ότι λίγο την ανοίξαμε, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό, αγαπητοί μου φίλοι, να καταλάβουμε. Είναι ενταγμένο. Ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Και το θέμα σήμερα ταφεί. Είναι ένα τεχνητό πρόβλημα. Δεν είναι απομονωμένο θέμα, αλλά εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό. Ακριβώς το λοιπόν. Και μέσα από πολλά πράγματα που και εγώ προσωπικά, χαριτολογώντας το λέω, διάβαζα τις προάλλες. Και έλεγε ότι όλοι αυτοί που σχεδιάζουν όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ανίκανοι, που λένε πολλοί, ότι για το θέμα της οικονομίας και όχι μόνο, που λένε ότι είναι αυτοί οι ανίκανοι. Δεν είναι όλοι οι παγκοσμιοποιητές αυτοί που έχουν αυτό το φρόνημα, οι εθνομηδενιστές, δεν είναι μόνο ανίκανοι, γιατί υπάρχουν σίγουρα και ανίκανοι. Αλλά είναι κάτι χειρότερο. Είναι αυτοί που είναι ικανοί για όλα. Έτσι. Λέει, αυτός που είναι ικανός για όλα είναι πιο επικίνδυνος από τον ανίκανο. Από τον ανίκανο. Έτσι. 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 Δυστυχώς. Λοιπόν, και πολύ καλά το είπατε ότι το δίλημα ταφή ή κάψη των νεκρών είναι ένα τεχνητό δίλημα και είναι βαλμένο ακριβώς μέσα σε αυτή την προοπτική της μαζοποίησης. Πώς ήταν και μόνο των Ελλήνων και των Ορθόδοξων γενικότερα, έτσι. Άμα ξεχάσει τις ρίζες σου, το δέντρο πεθαίνει. Ακριβώς. Τόσο απλό. Αυτό θέλουν να αποκόψουν για τις ρίζες. Ναι, οτιδήποτε. Αλλά να πάμε και στην ουσία πλέον, σαν συνέχεια της κουβέντας, να δούμε και τη θεολογική πλευρά. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη, η Αγία Γραφή δηλαδή, και η Παλαιά και η Καινή. Και η Καινή Διαθήκη, ναι, ναι, και η Εκκλησία μας. Και η Πατέρας Εκκλησία μας. Κύριε Μπλάνο, είπαμε ότι. Και θα συμβουλεύαμε και τον κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Εγώ στο διακάφτα. Η Αγία Γραφή. Για να δούμε το καθένα τη αξιοπρέπεια που τίθεται, έτσι. Για να δούμε πόσο αξιοπρεπείς είναι οι προτινόμενες λύσεις των σύγχρονων παγκοσμιοποιήσεων. Ακριβώς. Λοιπόν, η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη είναι ξεκάθαρος. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι και ποίημα Θεού και διφυής ο άνθρωπος. Είπαμε σώμα και ψυχή, είπαμε. Και τα δύο λοιπόν αυτά στοιχεία του, βασικά στοιχεία του ανθρώπου, είναι θεοδημιούργητα, είναι ποίημα του Θεού. Άρα λοιπόν έχουμε το στοιχείο της ιερότητας. Λοιπόν, και δεν έχουμε δικαίωμα, κανένα δικαίωμα να το καταστρέφουμε. Αντίθετα όμως, έχουμε την υποχρέωση να τα σεβόμαστε, να τα τιμάμε και το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Είναι εικόνα του Θεού. Αντικατοπτρίζει τον ίδιο το Θεό το κάθε πρόσωπο. Και μάλιστα ο Χριστός μας είχε πει ότι εάν προσφέρουμε ή δεν προσφέρουμε στον συνανθρωπό μας, είναι σαν να προσφέρουμε ή να μην προσφέρουμε στον Χριστό. Και έτσι θα κριθούμε στη μέλλοντα κρίση. Έτσι. Στα πρόσωπα λοιπόν των συνανθρώπων μας εικονίζει τον ίδιο ο Θεός και ο ίδιος ο Χριστός πάσχει στα ανθρώπινα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αφότου. Έρχεται το τέλος, το είπαμε και προηγουμένως, ότι δυστυχώς η αμαρτία έφερε την εισήγαγε στην ανθρωπότητα τη φθορά και η φθορά φέρνει το θάνατο. Ο άνθρωπος είναι δυστυχώς υποχρεωμένος με δική του ευθύνη, όχι του Θεού, λέω ο Μέγας Φώτιος κάπου, ότι τελικά ο Θεός δεν εφεύρε τον θάνατο. Και αυτό το ακούσουν κάποιοι από τους αγαπητούς μας τηλεθεατές να πούνε, γιατί λένε, γιατί ο Θεός επιτρέπει το θάνατο. Δεν τον δημιούργησε ο Θεός το θάνατο, αλλά ο άνθρωπος τον εφεύρε το θάνατο με την πτώση του, με τη δική του θέληση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει υπέρχει το θάνατος, αλλά όμως ο Ιησούς έρχεται ο Κυρίος. Ναι, να πούμε στην Παλαιά Διαθήκη καταρχήν, ότι εκεί δεν υφίσταται καύση, κύριε Μπα. Πουθενά δεν βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να καίνε τους νεκρούς. Αντίθετα, μάλιστα, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που τιμούνται τα σώματα. Βλέπουμε εκεί τους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ που τους στάψανε εκεί κοντά στη Δρύμα, Μαμβρή, έτσι εκεί στη γη Χαναάν. Βλέπουμε και φέρανε οι Ισραηλίτες όταν έφυγαν από την Αίγυπτο και μαζί τους τα λείψανα του Ιακώβ και του Ιωσήφ και τα φέρανε στη γη της Επαγγελίας, τα φέρανε μαζί τους. Δεν τα αφήσανε και δεν τα καταλείψανε κάπου, δεν τα κάψανε, αλλά τα φέρανε λοιπόν εκεί στη γη της Επαγγελίας να θάψουν δίπλα στους άλλους πατριάρχες. Αλλά όμως και άλλες περιπτώσεις βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που να τιμάται το σώμα, έτσι, πάρα πολλά χωρία, πάρα πολλές διηγήσεις έτσι, που τιμούνται λοιπόν, και η ταφή εν πάση περιπτώσει. Αλλά όμως τα πράγματα γίνονται ξεκάθαρα στην Καινή Διαθήκη. Έρχεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, κύριε Μπλάνο, και τι κάνει για να σώσει το ανθρώπινο γένος σύμφωνα με την υλοποίηση του Θείου Σχεδίου. Γίνεται ο Χριστός μας ο Υιός και ο Λόγος του Θεού άνθρωπος. Τι σημαίνει γίνεται άνθρωπος ο Χριστός μας? Ότι ενώνεται η θεότητα
και παίρνει ανθρώπινο σώμα, γίνεται, παίρνει σώμα δικό του. Άρα λοιπόν και μόνο αυτό να σκεφτεί. Καθαγιάζεται λοιπόν η ανθρώπινη φύση, καθαγιάζεται, θεώρεται η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα αφού ο Χριστός μας πήρε σώμα ανθρώπινο και το καθαγίασε, εμείς μπορούμε να το καταφρονήσουμε. Και υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις μέσα από, από τα λόγια του Κυρίου μας, ο οποίος ο Χριστός μας θαυματουργώντας, γιατί θαυματουργούσε κύριε Πλάνο, δεν θαυματουργούσε για την ψυχή, για τα σώματα. Έκανε καλά τον παραλυτικό, τον τυφλό, τον παράλυτο και τόσα άλλα θαύματα. Και θεράπευε τις αρρώστιες του σώματος, που σημαίνει ότι το σώμα έχει αξία, δεν είναι ανεφαξία στο σώμα. Αλλά και στον Απόστολο Παύλο να πάμε, εκεί ο Απόστολος Παύλος πραγματικά δίνει άλλη διάσταση στο σώμα και θεολογεί για το σώμα. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ότι τα σώματά μας, όταν είμαστε πιστοί χριστιανοί και όταν είμαστε συνειδητοί χριστιανοί και είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό μας, τι είναι το σώματά μας? Να είναι το Αγίου Πνεύματος. Άρα μπορεί λοιπόν ο ναός του Αγίου Πνεύματος να είναι κάτι κακό, κατοικεί το Άγιο Πνεύμα σε ένα σαθρό, σε μια απαξία? Όχι βέβαια. Τόσο μεγάλο. Και αυτό το ξεκαθαρίζει ότι ισχύει όχι μόνο όταν ο άνθρωπος είναι ζωντανός, αλλά. Αλλά και κειμένος. Θα τα δούμε παρακάτω αυτά. Θα τα δούμε παρακάτω. Γιατί κάποιοι θα ρωτήσουν. Ναι, μα στο ζωντανό τον άνθρωπο. Λοιπόν, είναι ναός λοιπόν του Αγίου Πνεύματος στο σώμα μας. Και πρέπει να το τιμάμε γιατί, και να το αφήνουμε και να το έχουμε αμόλυντο, να μην αμαρτάνουμε. Πώς λοιπόν μπορούμε να λερώσουμε, να βεβηλώσουμε αυτό το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος που είναι το σώμα μας? Εδώ απαντάει αυτό και σε όσους ισχυρίζονται ότι είναι δικό μου το σώμα και το κάνω ό,τι θέλω, είτε εν ζωή είτε και μετά θάνατον, έχω το δικαίωμα στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης σώματός μου. Πολλοί αυτού λένε ότι όταν είμαι εν ζωή θέλω, μ' αρέσει. Το λέω, ναι. Ό,τι θέλω να το κάνω. Κάνω ό,τι θέλω. Θα κάνω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε παραφύσει ή οτιδήποτε. Οποιαδήποτε αμαρτία. Θεωρήσω εγώ ότι αυτό μ' αρέσει, αυτό θα κάνω. Ναι. Και δεν δίνω στον κανένα λογαριασμό. Το ίδιο και με τα θάνατο θέλω να με κάψετε. Ναι, εγώ θα πάνω σε αυτό το θέμα θα ρωτούσα. Είναι δικό στο σώμα. Το έφτιαξε εσύ. Πού το βρήκε στο σώμα σου? Το έφτιαξε, το δημιούργησε εσύ? Καταρχήν, αν θέλαμε να αποδώσουμε τον ιδιοκτήτη του σώμα μας, είναι οι γονείς μας. Να το πάρουμε έτσι πρακτικά. Οι γονείς μας. Με την ένωσή τους, λοιπόν, μας το σπερματοζωάριο του πατέρα μας και το άρετο της μητέρας μας ενώθηκε και γίναμε εμείς. Άρα λοιπόν, δεν ανοίγει, αν το πάρουμε έτσι, τότε ανοίγει στους γονείς μας. Αλλά όμως εμείς ανοίγει. Κανένας δεν αυτοδημιουργητός. Κανένας δεν δημιουργεί κάτι εκ του μηδενός. Είναι εκ του μηδενός. Σχεδόν εκ του μηδενός γίνεται όλη αυτή η δημιουργία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αλλά για εμάς τους χριστιανούς δεν φτάνουμε, οι γονείς μας είναι απλά, θα λέγαμε, τα όργανα του Θεού, που η συνδημιουργή του Θεού είναι οι γονείς μας. Αλλά η διάμεση, μπράβο. Είναι οι φορείς. Ναι, οι φορείς, τα εργαλεία του Θεού, θα λέγαμε, τα όργανα του Θεού για να δημιουργηθούν νέες υπάρξεις, νέες εικόνες του Θεού, νέες οντότητες προορισμένες για την καταχάρη θέωση. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από τη χειρά. Για εμάς όμως, δημιουργός και ιδιοκτήτης του σώματος μας είναι ο Θεός. Σε αυτό να ανήκει. Ο οποίος έχει μιλήσει για αυτό το θέμα. Και εμείς είμαστε εκεί. Εμείς λοιπόν το σώμα μας ανήκουμε στο Θεό. Το λέει ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ ωραία, ότι ό,τι και να κάνουμε, ή να τρώμε, ή να πίνουμε, ή οτιδήποτε να κάνουμε, τα πάντα προς δόξα του Θεού κάνουμε. Γιατί σε αυτό να ανήκουμε. Και όταν αυτή τη στιγμή, κύριε Μιλάνο, που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ή γιατί είμαστε ζωντανοί, ή έχουμε τη συνείδηση ότι υπάρχουμε, νομίζετε ότι υπάρχουμε αφεαυτού? Γιατί υπάρχουμε? Γιατί υπάρχει η άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία έχει διαχυθεί σε όλο το σύμπαν, η άκτιστη ενέργεια του Θεού, και ζωοποιεί τα πάντα. Οι νόμοι, οι φυσικοί νόμοι, γιατί οι τροχές των αστέρων, ξέρω εγώ, τα φυτά πώς αναπτύσσονται, το ένστικτο των ζώων και όλα αυτά? Είναι το ότι υπάρχει η άκτιστη ενέργεια του Θεού, η άκτιστη δημιουργός ενέργεια του Θεού, η οποία συγκροτεί, συνέχει και συνέχει τα πάντα. Αυτό λοιπόν να έχουμε τον όμως, αλλά μην το ξεχνάμε. Δυστυχώς τα βλέπουμε όλα φυσικά, εντός εισαγωγικών φυσικά τα βλέπουμε. Το ότι μας βγαίνει στην γονή μας, αυτό εντάξει είναι κάτι το φυσικό, φυσικό ναι, αλλά όμως υπάρχει το υπερφυσικό πίσω του φυσικού. Λοιπόν, άρα δεν έχουμε λοιπόν δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα λοιπόν. Το σώμα μας δεν μας ανήκει. Μάλιστα. Το σώμα μας ανήκει στον Θεό.
Άρα λοιπόν δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε, ξέρεις ότι θα πεθάνουμε, θα με κάψεις. Αλλά πού ανήκουμε, ανήκουμε στο Θεό. Και να παραδίδουμε το σώμα μας στη γη, τη δική του, που ο Θεός δημιούργησε. Του παραδεινόμαστε τη στιγμή. Αυτό να το ξέρουν και οι συγγενείς, οποιοδήποτε μας ακούνε σήμερα, αν βρεθούν σε μια τέτοια θέση. Σε ένα δίλημα τέτοιο, ναι. Ναι. Ότι είναι μεγάλη, δηλαδή είναι και θέμα σωτηρολογικό. Είναι να ξέρει ο καθένας όταν θα επιλέξει αυτό, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το ευλογεί ο Θεός. Και λοιπόν να πω το εξής. Και να δούμε τι λένε οι πατέρες. Κάποιοι το θεωρούν ίσως μη σημαντικό. Κάποιοι θέλουν να θεολογήσουν, προσέξτε, κάποιοι θέλουν να θεολογήσουν και λένε και τα μόρια της στάχτης και λοιπά, πάλι αυτά δεν χάνεται τίποτα από το σώμα, έτσι, δεν χάνεται τίποτα. Ναι, δεν χάνεται τίποτα, σίγουρα δεν χάνεται τίποτα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά βρήκαν ένα ατύχημα στη φωτιά και καήκαν, έτσι. Ή κάποιους μάρτυρες τους πετούσαν στη φωτιά και καηγότανε οι διώκτες των χριστιανών, έτσι. Αλλά άλλο, εδώ δεν είναι θέμα το τι θα γίνει το σώμα, αλλά είναι η στάση μας απέναντι στο Δημιουργό, είναι η ύβρις απέναντι στο Δημιουργό και την πλάνα. Αυτή είναι αυτό το θέμα. Είναι η ύβρις. Εκεί είναι η διαφορά μας με όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποστηρίζουν την καύση. Οι οποίοι αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Αναλαμβάνουν την ευθύνη. Αλλά θέλω να πω και να πάμε λίγο την εκκλησιαστική μας ιστορία να δούμε το θέμα. Ότι οι πρώτοι χριστιανοί, και αναφερθήκαμε προηγουμένως, οι μάρτυρες, όταν τους έσφαζαν, τους πετούσαν στα θηρία και τους έτρωγαν και έμεναν κάποια κατάλοιπα, ή τους σκότωναν ή τους αποκεφάλιζαν. Και οι πρώτοι χριστιανοί έπαιρναν τα σώματα, τα τίμια σώματα των μαρτύρων και τα έθαβαν με μεγάλες τιμές. Και μάλιστα επειδή διώκονταν από τους δωλολάτρες, από τους Ρωμαίους δωλολάτρες, είχαν φτιάξει τις κατακόμβες. Τι είναι οι κατακόμβες? Είναι υπόγειες, τεράστιες στοές, κυρίως στην Ρώμη είναι αυτές οι κατακόμβες, αλλά και στην Ελλάδα. Έχουμε στη Μήλο, στην Αίγυπτο υπάρχουν, στη Μέση Ανατολή υπάρχουν κατακόμβες, αλλά κυρίως στη Ρώμη, που ήταν πολύ άρρηθμη το ίδιο Ρώμη, και εκεί έθαβαν τους νεκρούς με μεγάλες τιμές. Και μάλιστα οι τόποι αυτοί, κύριε Πλάνο, ο διάκοσμος, οι διακοσμούς τους έθαβαν στα τυχώματα από τους μεγάλους διαδρόμους, τους νεκρούς, τους συγκεκριμένους τους μάρτυρες, τελείωσαν τη Θεία Ευχαριστία επάνω στους τάφους των μαρτύρων, προσέξτε, και σήμερα γιατί βάζουμε Αγία Λείψανα πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι ακριβώς αυτή η παράδοση από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια που τελείωσαν τη Θεία Ευχαριστία ή επάνω στο σώμα του μάρτυρα πριν το θάψουν ή επάνω στα Λείψανα των μαρτύρων. Και βλέπουμε λοιπόν αυτή την αισιόδοξη πλευρά μέσα από το διάκοσμο, από τις επιγραφές που υπάρχουν, ότι τελικά εμείς αυτή η ζωή είναι πρόσκαιρη, είναι σύντομη. Και εμείς έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο, θα πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο, εμείς οι χριστιανοί, προς την αιωνιότητα. Και όλες αυτές λοιπόν εκεί οι επιγραφές, τα παραδείσια πτηνά, τα λουλούδια που ζωγράφησαν και όλο αυτός ο διάκοσμος, ο ευχάριστος διάκοσμος, εκεί μας παραπέμπει. Άρα λοιπόν οι χριστιανοί δεν θρυνούσαν, δεν απελπίζονταν μέσα στο θάνατο, αλλά το θάνατό μας, το έχουμε πει και άλλες φορές, τον κατήριζε ο Χριστός στον εμπλάνο. Για μας δεν είναι θάνατος. Είναι ύπνος πια. Του λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ή Χριστός εγίγερται και εμείς θα γερθούμε, θα αναστηθούμε. Έτσι, τότε λοιπόν και η πίστη μας είναι σωστή και προσμένουμε την Ανάσταση συν Χριστό. Γιατί ο Χριστός μας έγινε ο πρωτότοκος των νεκρών. Διαφορετικά ο Παύλος το είπε ότι αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση ή αν δεν είχαμε την Ανάσταση, τότε λοιπόν θα ήταν μάταιο το κηρυγμό μας, θα ήμασταν λέει απαταιώνες λέει. Θα κολλήσουμε τον κόσμο. Αλλά επειδή ακριβώς η πίστη μας είναι ζωντανή, επειδή ο Ιησούς Χριστός μας, ο ζωντανός Θεός μας είναι εν το μέσο ημών. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν και η πίστη μας είναι αληθινή. Η προσδοκία μας δεν είναι απλά μια όριστη πίστη, αλλά μια βεβαιότητα ότι τελικά κάποια στιγμή κι αν πεθάνουμε θα ζήσουμε. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πιστεύω ότι πριν περάσουμε στον επίλογο. Και κάτι άλλο θέλω να πω, κύριε Πλάνο. Κάτι άλλο θέλω να πω. Γιατί εμένα μου έρχεται στο μυαλό κάτι το ανατριχιαστικό που έχει να κάνει με τα κρεματόρια. Τότε στην κατοχή οι Γερμανοί, ναι. Τους Εβραίους. Και μόνο η έννοια της καύσεως δημιουργεί φρίκη. Όχι, είναι φρικιαστικό. Είναι φρικιαστικό. Δεν είναι μόνο ότι θέμα τιμής και αξιοπρέπειας προς τον νεκρό. Είναι κάτι το φρικιαστικό. Να ρίξεις τον προσφυγή σου άνθρωπο. Η μητέρα στο παιδί της. Μα συγγνώμη, είναι ένα κρεματόριο. Μπορεί μια μητέρα να πάει εκεί να δει το παιδί της, να πάνε να το καρβουνιάσουν, να κάνουν κάρβουνο στάχτη. Είναι ένα φρικιαστικό. Φοβερό δηλαδή. Αλλά υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, κύριε Πλάνο. Ξέρετε με την καύση.
πόσα εγκλήματα δεν θα, ενώ θα μπορούσε, ξέρετε, πολλά εγκλήματα, θάγουν τον νεκρό, κάποια στιγμή έρχονται κάποια στιγμιαία στοιχεία, τον ξεθάγουν και η εγκληματολογική υπηρεσία, οι επιστήμονες εκεί, βρίσκουν από τι πέθανε, δεν μπορείτε να είναι εγκληματική ενέργεια. Άρα κάψουμε εγκλήματα από αυτή την από δυνατότητα. Από δυνατότητα, βέβαια, ναι, φυσικά, τον ξεθάγουν τον νεκρό. Α, είναι και σε κάποια έτσι, σύψη, δεν έχει σημασία. Ακόμα και ο στρατό να μείνει, έτσι οι επιστήμονε βρίσκουν, οι ιατροδικαστέ, από τι πέθανε και βρίσκεται το έλεγχο και τιμωρείται. Αν κάψουμε λοιπόν τον νεκρό, τι γίνεται, δεν θα βρούμε τίποτα. Σβήνουμε τα ίχνη. Σβήνουν τα ίχνη. Πόσοι και πόσα και πόσα εγκλήματα θα μείνουν ατιμώρητα. Είναι και αυτό το θέμα. Αλλά και, και το ψυχολογικό θέμα, Γερμπλάνο, που είπαμε και προηγουμένω, ότι για εμά του χριστιανού ο θάνατο, η κηδεία, το μνημόσυνο, η ενθύμηση των κυκειμένων μας. Έχει να μάθεις το καντιλάκι, το καντιλάκι, να δώσεις το χαρτάκι στον παπά να μνημονεύσει τα ονόματα, να συμμετάσχεις στα μεγάλα μνημόσυνα που κάνει η Εκκλησία μας, εκεί την Κυριακή Απόκριο και την Πεντηκοστή με τα δύο μεγάλα μνημόσυνα, ή στα μνημόσυνα των φίλων, των συγγενών μας, των φίλων μας. Είναι μια τρυφερή στιγμή. Εκεί θυμούμαστε τον ανθρωπό μας, εκδηλώνουμε την αγάπη μας, εκδηλώνουμε. Όταν έχουμε τη στάχτη, έστω και τρέχουμε στο σαλόνι μας για διακοσμητικό στοιχείο, τι θα αποδώσουμε, κύριε Μλάνο? Αποδίδουμε αγάπη, αποδίδουμε τρυφερότητα ή βαρβαρισμό? Μάλλον το δεύτερο. Μάλλον το δεύτερο. Τι θα θέλαμε να πούμε ως επίλογο λοιπόν, κύριε Μλάνο, φίλους μας? Ήθελα να πω το εξής, ότι να ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό μας, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, που μας έκανε Ορθόδοξους Χριστιανούς και Έλληνες. Έχουμε δύο μεγάλα πλεονεκτήματα, τα οποία τα ζηλεύουν κάποιοι άλλοι. Το Ορθόδοξος Έλληνας είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Εμείς βέβαια είναι ο Έλληνας. Και κάνει και ευθύνη όμως. Και ευθύνη μεγάλη, έτσι. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το μεγάλο, αυτά τα δύο μεγάλα εφόδια που δεν μπορούν αυτά να μας τα πάρουν. Θα μας τα πάρουν. Προσπαθούν να μας τα πάρουν, αλλά εκτός να τα δώσουμε εμείς. Λοιπόν, να τα κρατήσουμε μέσα μας, να καλλιεργήσουμε την πίστη μας, την Ορθοδοξία μας. Δεν υπάρχει άλλη πίστη ζωντανή και αληθινή, κύριε Μπάνο, η Ορθοδοξία μας. Δεν υπάρχει άλλη εκκλησία. Μόνο η Ορθοδοξία μας υπάρχει. Τα άλλα είναι ψευδοεκκλησίες, είναι ψευδοπίστες που οδηγούν όχι στη σωτηρία αλλά στην απώλεια. Λοιπόν, και να κλείσουμε μέσα στην ψυχή μας, μου λέει και ο ποιητής, και την Ελλάδα μας. Τι είναι η Ελλάδα μας? Δεν είναι και ο χώρος, αλλά είναι κυρίως η ιδέα Ελλάς. Είναι η παράδοσή μας, είναι ο τρόπος ζωής μας. Είναι το ίδιο το είναι μας. Λοιπόν, να κλείσουμε λοιπόν την Ορθοδοξία μας μέσα στην ψυχή μας και την Ελλάδα μας. Και τότε λοιπόν και θα νιώσουμε καλύτερα και εμείς οι ίδιοι, αλλά και θα εκπληρώσουμε ένα μεγάλο χρέος μας και για τους Έλληνες τις επερχόμενες γενιές, αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σήμερα, κύριε Μπλάνο, η θνήσκουσα ανθρωπότητα, πρόκειται για ότι η ανθρωπότητα πεθαίνει, αργοπεθαίνει. Και ένας, θα έλεγα, άσχετος, δεν θα μπορούσε να δει αυτή την παγκόσμια σύψη. Σήμερα, ως Ορθόδοξοι και Έλληνες, έχουμε να δώσουμε στην ανθρωπότητα κάτι. Έχουμε να δώσουμε την ελπίδα. Αυτή την ελπίδα να κρατήσουμε μέσα στην ψυχή μας. Και νομίζω ότι και εμείς θα αισθανόμαστε καλύτερα, αλλά και θα γίνουμε για τους συνανθρώπους μας ευεργέτες. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα κλείσω με τα λόγια που συνήθιζα να λέει ο πατρόκος μας, ότι όλα, αν προσπαθήσουν να στα πάρουν, μόνο Χριστό και ψυχή μη δώσετε. Αυτά αν τα κρατήσουμε, πιστεύω ότι θα είναι και... Δεν μπορεί να σας τα πάρει κανένας, εκτός να τα δώσετε μόνοι σας. Ακριβώς. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορεί να μας τα πάρει, εκτός να τα δώσουμε μόνοι μας. Και πιστεύω ότι στις εποχές αυτές με τις τεράστιες προκλήσεις που ζούμε, αν δεν έχουμε αυτά τα αντισώματα, Χριστό και ψυχή, να μπορέσουμε να αντισταθούμε στη λέλαπα της παγκοσμιοποίησης, νομίζω ότι δεν θα έχουμε συνέχεια ως λαός. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.